Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη υπάρχουν 8 πυρηνολογία. 2 στον νομό Χανίων, 2 στον νομό Ρεθύμνου, 2 στον νομό Ηρακλείου και 3 στον νομό. 9 είναι. 6-9, ναι. Και 3 στον νομό Λαξιτίου. Τα 2 είναι στην Σιτία και το 1 είναι στην Ιεράπετρα. Η πυρήνα νοπυρήνας είναι το ακόβητο, είναι το υποπροϊόν, μάλλον θα λέγαμε, δεν θα λέγαμε ακόβητο, είναι το υποπροϊόν της παραγωγής εργασίας του ελαιολάδου και όπως αναγκαίο είναι ένα ελαιοκτηδίο στην περιοχή της Ιεράπετρας, έτσι αναγκαίο είναι και ένα πυρηνολεωργείο. Επειδή τα ελαιοκτηδία της περιοχής είναι επιτοπλή στον διφασικά, δηλαδή δεν παράγουν κατσίγαρο, παράγουν μόνο ελαιοπυρήνα. Αυτό λοιπόν το υποπροϊόν το οποίο παράγεται πρέπει κάπου να πάει. Θα είναι πάρα πολύ κοστοβόρο για τους ελαιοργούς και συνάμα για τους ελαιοπαραγωγούς αν τυχόν το πυρηνολεωργείο της Ιεράπετρας κλείσει και είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν την ελαιοπυρήνα τους σε άλλες περιοχές, στη Σιτία ή στο Ηράκλειο. Επίσης τα εργοστάσια της περιοχής δεν δεχτούν την ελαιοπυρήνα των ελαιοτριβίων της Ιεράπετρας. Με απότερο σκοπό να υπάρχει υγειονομική ταφή του βάρους του περιβάλλοντος και ότι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή, γιατί υπολογίζεται ότι η περιοχή της Ιεράπετρας βγάζει περίπου 10.000 τόνους ελαιοπυρήνα, το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς το δεχόμαστε, 10 με 15.000 τόνους, εμείς το δεχόμαστε στις καταστάσεις μας, το εξεργαζόμαστε και φορτισκώνουμε όλο αυτό το ρηπογόνο για το περιβάλλον φορτίο, το αναλαμβάνουμε εμείς. Με τις άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουμε βγάλει από την περιφέρεια και με όλα τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία. Θεωρώ λοιπόν ότι... Θα μας πείτε περισσότερα για αυτή τη νομοθεσία. Οπότε καταλήγουμε στο ότι είναι αναγκαίο ένα τέτοιο εργοστάσιο επεξεργασίας του κουκουτσιού της ελιάς, πώς αλλιώς να το πω. Το προϊόν δεν είναι πρόβλημα, όπως είπα στην αρχή, είναι το προϊόν. Και εξυπηρετεί όλη την περιοχή, είναι ένα εργοστάσιο το οποίο ουσιαστικά προστατεύει το περιβάλλον, αν το καταλαβαίνω σωστά. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια υπάρχει και διαφοροποίηση στην πυρήνα, δηλαδή δεν βλέπουμε πια έξω από τα ελαιουργία τα κουκούτσια της ελιάς, είναι σε άλλη μορφή. Νομίζω αυτό το προϊόν που παίρνετε εσείς από τα ελαιουργία είναι σε υγρή, αν το έχω καταλάβει σωστά. Έχει υγρασία 70% περίπου. Και αυτό τώρα έχει σαν αποτέλεσμα να μην φεύγουν οι κατσίγαροι χωρίς επεξεργασία, να πέφτουν σε ριάκια, παραπόταμους κλπ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αν το επίσης το καταλαβαίνω σωστά. Ωραία. Εξυπηρετεί λοιπόν όλους και κυρίως το περιβάλλον, έτσι όμως μας το λέτε. Το εργοστάσιο στην Ιεράπετρα, επειδή επεξεργάζεται τη διφασή πυρήνα, έχει μπει στην κατηγορία ΕΚΟ. Έχουμε κάνει όλες τις προσπάθειες για να πιστοποιηθούμε σαν ΕΚΟ εργοστάσιο. Περιμένουμε την πιστοποίηση απλά, να την βάλουμε και στον κλίμα τότε. Και το εργοστάσιο αυτή τη στιγμή δεν είναι ρηπογόνο. Αντιθέτως, προσπαθεί τα ελαιοτριβία της περιοχής να τραβήξει όλο το υποπροϊόν το οποίο παράγεται, όλο το κατσίγαρο και το κουκούτσι, δηλαδή το φλοιό και το κουκούτσι της ελιάς, το οποίο δεν μπορεί να το επεξεργαστεί το ελαιοτριβείο. Το αναλαμβάνουμε εμείς, το επεξεργαζόμαστε και βγάζουμε το πυρηνέλαιο και βάζουμε και το κουκούτσι, το πυρηνόξυλο, το οποίο βοηθάμε και στην... Άρα έχουμε θερμοκήπια και σπίτια που χρησιμοποιούν το πυρηνόξυλο και έχουμε και το πυρηνέλαιο, το οποίο γίνεται και εξαγωγή, αν το έχω καταλάβει σωστά. Γίνεται εξαγωγή από εμάς σε 3-4 χώρες που το φιαλούμε και το εξάγουμε. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή στο εργοστάσιο ζουν 28 οικογένειες, οι οποίες είναι όλα τα παιδιά είναι από την Ιεράπετρα. Και θεωρώ ότι αυτή η φημολογία που έχει ξεκινήσει από κάποιους κυρίους και κυρίες στην περιοχή της Ιεράπετρας για να κλείσει το εργοστάσιο, θεωρώ ότι είναι άτοπη και άκερη, απλά έχει να κάνει με πολιτικά... Να δούμε τώρα αυτό που νομίζω ότι ενοχλεί
και περισσότερο τον κόσμο και ειδικά εκεί στη περιοχή κοντά σας, στην πλατεία Όψη που είναι το εργοστάσιο. Η μυρωδιά, ο καπνός και η μυρωδιά, γι' αυτά υπάρχουν διάφορα που λέγονται, κύριε Λμπαντάκη, ότι δεν βάζετε φίλτρα, ότι θα μπορούσε να μην είχε βγει αυτό, να μην μυρίζει, να μην αυτό. Εκεί τι λέμε στον κόσμο, τι λέτε στον κόσμο? Κοιτάξτε, με το εργοστάσιο μέχρι τέλος του Φεβάρι. Και αν είναι τοξικό αυτό, δηλαδή. Αν... Όχι, είναι υδραθμός. Είναι καθαρά υδραθμός. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς παίρνουμε τον υλοτιλίνο, ο οποίος έχει 70% υγρασία. Το κατεβάζουμε στο 15% υγρασία. Έχουμε δηλαδή ένα ποσοστό, ας πούμε, τάξης του 50% μείωση της υγρασίας. Αυτή η υγρασία πάει στο περιβάλλον. Είναι υγρασία, δεν είναι τοξικό. Είναι νερό. Νερό, υδραθμός. Απλά ο υδραθμός, επειδή η παραγωγή του εργοστασίου έχει αδειοθετηθεί για 500 τόνους τη μέρα, ενώ οι ποσότητες που έχουμε εμείς αποθηκεύσει είναι παραπάνω, γιατί η περιοχή βγάζει παραπάνω πυρήνα. Δεν μπορούμε να ξεχαστούμε σε μία μέρα 1000 τόνους πυρήνα, δεν έχουμε αυτή την άδεια, έχουμε μέχρι 500. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτή την μεγάλη δυναμικότητα, αποθηκεύουμε τον πυρήνα στα λαγκούν τα οποία έχουμε δημιουργήσει μέσα στο εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να αρχίζει να χαλάει, να μυρίζει λόγω της ζέστης, λόγω των καιρικών συνθηκών, λόγω του καιρού. Αυτό λοιπόν ίσως δημιουργεί μία αίσθηση της μυρωδιάς και έτσι μία... Υπάρχει τρόπος να σταματήσει αυτή η οσμή με κάποια φίλτρα ενδεχομένως? Λέτε λοιπόν ότι δεν είναι τοξικό, δεν επιβαρύνει την υγεία, την ανθρώπινη τέλος πάντων, αλλά και απ' την άλλη ότι δεν υπάρχει τρόπος, καταλαβαίνω, να αποφευθεί αυτό. Υπάρχει τρόπος. Έχουμε καταθέσει μία μελέτη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να επιδοτηθούμε για να βάλουμε φίλτρα στο εργοστάσιο. Το εργοστάσιο βασικά έχει φίλτρα, τα οποία τα δουλεύουμε καθημερινά, απλά αν τυχόν δεν τα δουλεύαμε θα ήταν πολύ πιο αισθητή η οσμή του καπνού. Απλά υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχει επιβρεθεί στην Ισπανία, το οποίο θα ήθελα να τονίσω. Στην Ισπανία τα πυρηνολογία είναι μέσα στις πόλεις, μέσα στις δημοτικές περιοχές, δεν είναι απομακρυσμένα. Άρα υπάρχει σύστημα βελτιωθεί, είναι στα μέσα πλάνα μας αυτό το σύστημα να το εφαρμόσουμε και να το εφαρμόσουμε και στο δικό μας εργοστάσιο. Ώστε να και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί ο καπνός και η οσμή αυτή που ενοχλεί. Θεωρώ ότι όμως ότι αυτά τα μέτρα που παίρνουμε τώρα, συνεννόηση πάντα με την αστυνομία και με την δημοτική αρχή της περιοχής, είναι όταν το εργοστάσιο μυρίζει λόγω των καιρικών συνθηκών, δηλαδή όταν έχει, ας πούμε, ένα απαλό βοριαδάκι και λίγο υγρασία η περιοχή, κίνημε το εργοστάσιο, με το κόστος να είναι τεράστιο, το οποίο επιφέρει μια υγρασία, επιφέρει μια μυρωδιά στην περιοχή, σταματάει το εργοστάσιο, έχει κάποιο κόστος αυτό το πράγμα, το οποίο δεν το συζητάμε ποτέ όταν δημιουργούμε πρόβλημα. Οπότε γίνεται προσπάθεια μέσα από κάποια μελέτη να επιδοτηθείτε προκειμένου να μειωθεί, και άλλο αντιλαμβάνουμε, τουλάχιστον η οσμή που ενοχλεί ειδικά τις μέρες που φυσάει νότιος ο άνεμος. Έτσι υπάρχει, είναι αποπνιχτική ατμόσφαερα, λένε οι ακροατές μας, στην περιοχή εδώ της Ιεράπετας. Τώρα, έχω διαβάσει ότι ο κατσίγαρος χρησιμοποιείται για λίπασμα και ότι υπάρχει ζήτηση για εξαγωγή αυτό του υποπροϊόντος, τέλος πάντων, της ελιάς. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή μπορείτε και εσείς να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Και θα ήθελα και μιας και μπαίνουμε στον κατσίγαρο, πριν πάμε στο άλλο θέμα του αλμυρού, να δούμε το πρόγραμμα αυτό που ετοιμάζεται για το πότισμα σε διάφορα πειραματικά, φαντάζομαι ότι θα είναι, πότισμα με κατσίγαρο σε κάποια ελαιόδεντρα εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Αν υπάρχει αυτή η... Ναι. Έχει γίνει ένας νόμος από το Ειδικό Διάταγμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το 18 νομίζω και 17, όπου ο κατσίγαρος πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς σε ένα ποσοστό, ένα κυβικό ανά στρέμα, νομίζω είναι αυτή η αναλογία,
όπου μπορεί να μπει το κατήγορος στο χωράφι να ποτιστεί. Mm-hmm. Και αυτό χρησιμοποιείται ως λίπασμα, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Ναι. Από την άλλη όμως, το πυρελαιοργείο, σαν πυρελαιοργείο, δεν παράγει κατσίγαρο. Ναι. Δηλαδή, αν δείτε την άδεια... Ούτε αυτό που... Καλά, θα μας πείτε βέβαια. Ούτε αυτές οι δεξαμενές που έχετε... Οι δεξαμενές αυτές, ναι, αυτές δεν είναι κατσίγαρος. Όχι, να σας πω κάτι. Να το δεξίσουμε. Αυτές που έχουμε είναι ομβριοδεξαμενές. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί, όταν, επειδή το οστάσιο... Μαζεύουν τα νερά της βροχής. Αυτό. Μπράβο. Επειδή τα νερά της βροχής έχουν ένα μαύρο χρώμα, mm-hmm. προκειμένου να φεύγουν στο υδροφόρυδα και να δημιουργούν αυτή την αίσθηση, το αντιαισθητικό το μαύρο, mm-hmm. να βγαίνουν στη θάλασσα για να φέρουν το περιβάλλον, mm-hmm. εμείς έχουμε δημιουργήσει εδαφοδεξαμενές, όπου μέσα εκεί πέφτουν τα νερά τα όμβρια μας, mm-hmm. τα μαζεύουν, τα συγκεντρώνουμε. Μαζεύονται και δηλαδή από την ευρύτερη περιοχή γύρω-γύρω από το εργοστάσιο. Από το εργοστάσιο. Ναι, η απορροή τέλος πάντων των ομβρίων υδάτων είναι εκεί στο... Όλη η απορροή των υδάτων μαζεύεται στη δεξαμενή και το καλοκαίρι με την ζέστη και με την τον αέρα γυρίζει πίσω στο περιβάλλον, γίνεται σαν αθμός. Άρα ούτε αυτό όμως δημιουργεί πρόβλημα, ας πούμε, να είναι τοξικό στο περιβάλλον κτλ. Αυτό είναι νερό, απλό είναι. Αυτές οι δεξαμενές είναι... Μαύρο. Να, οι δεξαμενές αυτές είναι με, πώς να το πω τώρα, έχουν, ας πούμε, στο βάθος τους κάτι, είναι με τσιμέντο, είναι... Όχι, είναι στο βάθος τους... Ή γίνεται απορροή, ας πούμε, από το... Όχι. Είναι αδειοδοτημένες από την περιφέρεια. Και ό,τι μας ζητήσει η περιφέρεια, κάνουμε. Αν μας ζητήσει να βάλουμε πανί, βάζουμε πανί. Αν μας ζητήσει να βάλουμε τσιμέντο, βάζουμε τσιμέντο. Το λέω αυτό τώρα, γιατί θέλω να σας πάω σε αυτό το θέμα που έχει... που προκύπτει κάθε χρόνο με, το, με τον Αλμυρό ποταμό και τη ρύπανση εκεί της θάλασσας και νομίζω ότι και προχθές μας είπε ο κ. Γουλιδάκης δηλαδή είχαν έρθει όλες οι υπηρεσίες, έλεγξαν εκεί το εργοστάσιο, δεν ξέρω αν πήγαν και στη χωματερή γιατί υπάρχει μια διάσταση απόψεων τώρα ποιανού είναι τα... να το πω τα απόβλητα, από πού φεύγουν αυτά τα μαύρα ζουμιά, είναι από εσάς, είναι από κάποιο ελαιουργείο, είναι από τη χωματερή, υπάρχουν και κάποιες, εσείς έχετε κάνει και κάποιες εξετάσεις χημικές, αναλύσεις χημικές που δίνουν μέχρι να μας έρθουν και από την περιφέρεια γιατί μας υποσχέθηκε ο κ. Γουλιδάκης ότι θα μας τις κοινοποιήσει. Τι φαίνεται από αυτό, δηλαδή τι φεύγει και πάει εκεί στον ποταμό που τρέχει από δύο σημεία νερό, παρατηρείται όταν έχουμε βροχοπτώσει αυτό το φαινόμενο και λέει ο κόσμος από πού είναι. Υπάρχει άποψη από τη χωματερή και υπάρχει άποψη ότι είναι από το πυρηνελουργείο και υπάρχει και άποψη ότι είναι και από τα δύο, ας πούμε. Τι πραγματικά συμβαίνει εσείς, τι έχετε δει μέσα από αυτές τις αναλύσεις που έχετε κάνει? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η περιφέρεια από θέση που ήρθε στο εργοστάσιο μέτρησε το pH των δεξαμενών μας και εμάς είναι 7,4 και το νερό είναι 7,7. Ενώ, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αυτό έχει, δεν έχει... Δηλαδή το νερό των δεξαμενών μας λέτε ότι δεν είναι τοξικό, τέλος πάντων. Είναι το νερό που μαζεύουμε, όπως μας είπε, οι δεξαμενές αυτές που βλέπουμε... Μόνο πρόβλημα του νερού που μαζεύουμε εμείς είναι ότι είναι μαύρο χρώμα. Δημιουργεί πρόβλημα. Βασικά δεν είναι μαύρο, είναι καφέ. Είναι καφέ χρώμα. Είναι μαύρο. Απ' την άλλη, αυτό που έχω να πω και θα το πω και δημόσια, είναι ότι τις αναλύσεις που κάνουμε εμείς κάθε χρόνο, μας αρχίζουν πριν από τις πιάσεις αναλύσεις αυτές, οι αναλύσεις που κάνουμε κάθε χρόνο δείχνουν ότι έχουν πολύ μεγάλο φορτίο σε φυτοφάρμακα και πολύ μεγάλο φορτίο σε βαρέα μέταλλα. Ναι. Μας το είπε και ο αντιπεριφερειάρχης εδώ, ναι. Έτσι, αυτό... άρα αυτό κάτι δείχνει. Αντιλαμβάνομαι ότι εκεί με την αποκατάσταση της χωματερής υπάρχει κάποιο θέμα. Αλλά αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι βαρέα μέταλλα δεν έχει το κουκούτσι της ελιάς. Όχι, ούτε φυτοφάρμακα σε τέτοια ποσότητα τουλάχιστον που εσείς που δείχνουν οι αναλύσεις. Αν αντιλαμβάνομαι καλά.
Άρα, και τι είναι, έτσι μας έκανε και εμάς η χημική μας. Η ανάλυση που κάναμε, η τεχνική έκθεση μας έκανε ο χημικός μας, δείχνει ότι δεν προέρχεται αυτό το πράγμα από οργανικό υγρό. Οργανικό υγρό είναι, ας πούμε, ο ελαιοπυρήνας. Από την άλλη όμως, θέλω να σας πω το εξής. Δεν είναι το θέμα της αποκατάστασης. Στη χαβούζα, στο χαβά, καθημερινά, καθημερινά, έχονται φορτηγά τα οποία ξεφορτώνουν ελλείμματα. Μάλιστα, σε ένα ραδιόφωνο της περιοχής το παραδέχτηκε η υποθέτηση για τη Δήμαρχο. Μα και πέρυσι το ίδιο γινότανε. Τα έχουμε πει από εδώ για τα παράνομα φορτία, βιτιοφόρα με ελλείμματα που αδειάζουν εκεί από πάνω σας, από πάνω στη παλιά χωματερή. Και η ελλειμματολάσπη επίσης, που δεν φεύγει έτσι όπως πρέπει να πάει και όπου πρέπει. Και αδειάζει και αυτή τα, να μην πω τώρα, όλα τα υπολείμματα, πώς να το πω τώρα, του βιολογικού, έρχονται εκεί και αδειάζουν. Ή κάποια τέλος πάντων. Και δεν αδειάζουν, δηλαδή οι άνθρωποι που πάνε... Υπάρχουν και βίντεο που τα καταγράφουν αυτά, έτσι. Έχω κάνει ένα σκληρό δίσκο γεμάτο με βίντεο. Ναι. Οπότε... το θέμα είναι ότι αυτό είναι εξαίρετη ταφή που γίνεται στη λιματολάσπη από το βιολογικό, από τους βιολογικούς της περιοχής. Πρέπει να πάει σε ένα διαδεδομένο πιστοποιημένο φυτά πλέον, του ΕΣΔΑ, γιατί εκτός από... είμαι και δήμαρχος καθαριότητας στην περιοχή μου εδώ στο Ηράκλειο και ξέρω τη διαδικασία. Πώς πρέπει να είναι. Πρέπει απλά λοιπόν και νομίζω, μιας και είστε και του, πώς λένε, είστε και αντιδήμαρχος καθαριότητας, κύριε Ολμπαντάκη, ότι εδώ νομίζω ότι ένα σημείο στην Κρήτη είναι αδειοδοτημένο για μια τέτοια κατάσταση, για να πηγαίνει στη λιματολάσπη, τα απόβλητα των βιολογικών, τα οποία δεν μπορεί, απαγορεύεται να πηγαίνουν όπου να είναι. Και ειδή στα... στους παραπόταμους, ξεροπόταμους τέλος πάντων. Ναι. Και αλλά είναι ακριβό από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το... Είναι πολύ ακριβή μεταφορά και είναι, και είναι ακριβή και η μεταφορά είναι ακριβή, η ταφή τους είναι όλα ακριβά. Οπότε προσπαθούμε να εξοικονομήσει χρήματα προφανώς ο Δήμος της περιοχής ή η Δήμη της περιοχής. Έχουμε βρει την εύκολη λύση, πετάνε τα απορρίμματα στο... αυτά που βγαίνουν από τους βιολογικούς στο χαβά και όλοι μεταφέρουν την ελαιολογία. Εγώ έχω κινήσει το νομικό μου τμήμα του ομίλου Ολμπαντάκη, το χωρίς τη διαδικασία να βρει μία λύση στο πώς μπορούμε να αμυνθούμε για αυτό το πράγμα, γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, είχε γίνει περιστατικό, είχε έρθει ένα βιβλιοφόρος, είχε φορτώσει, είχε έρθει κοντά στα σύνορα με το δικό μας αεροστάσιο και φόρτισε μέσα στο δικό μας χώρο. Δηλαδή τα υπολείμματα, να μην τα πω αλλιώς, τα βοθρολείμματα, να μην τα πω αλλιώς. Φορτώνουν μέσα στο δικό μας χώρο. Έρχονται δηλαδή, και πρόβλημα... κατηφορίζουν προς εσάς. Σωστά. Οι αναλύσεις που κάνουν στις δεξαμενές μας κατά καιρούς δείχνουν αυτό το πράγμα, ότι περνάνε τα μαύρα ζουνιά αυτά από είναι και τοξικά. Περνάνε μέσα από τις διαδικασίες μας και καταλήγουν στις χαμούζες μας, στους βλάχους μας. Δηλαδή εμείς δεχόμαστε, λόγω της βροχής και λόγω της πλήσης του εδάφους, ένα μεγάλο ποσοστό από νερά του Δήμου στις δεξαμενές που έχετε ομβρίων, αν καταλαβαίνω σωστά. Που δεν είναι μόνο αυτή που φαίνεται από τον δρόμο, έχει και από πάνω, αν το έχω καταλάβει σωστά, δεξαμενές ομβρίων. Έχει και σε άλλα σημεία τέλος πάντων. Ναι. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εμείς προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο φιλικοί και πιο συνεργάσιμοι με το Δήμο της Ιεράπετρας. Από την άλλη, έχει ξεκινήσει ένας αγώνας εναντίον μας, όπου δεν καταλαβαίνω το λόγο που γίνεται αυτό το πράγμα όλο. Προσπαθούν να ρίξουν ευθύνη σε εμάς, αλλά εγώ θα πω ένα παράδειγμα. Το καλοκαίρι, το μήνα Ιούνιο, το μήνα Ιούλιο, ο δεν δουλεύει, έχει τελειώσει την παροχή διαδικασία, έχει σταματήσει, κάνουμε συντηρήσεις, δεν δουλεύουμε καθόλου. Γιατί τρέχουν ζουμιά ακόμα στο ποταμό. Και εφόσον οι δεξαμενές μας είναι από την βόρεια μεριά, γιατί τα λίμματα τρέχουν από την νότια μεριά. Δύο ερωτήσεις θέλω να θέσω, δηλαδή, στην υγιή γνώμη. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα εργοστάσιο το οποίο έχει δεξιά και αριστερά σύνορα, όπως είναι η κάθε διευθυνσία.
οι δεξαμενές είναι από την, όπως το βλέπουμε το στάσιο από τον δρόμο, από τη δεξιά μεριά, ενώ τα λύματα θα βγουν από την αριστερή μεριά. Δεν θα ήταν φρόνιμο να φεύγουν από τη δεξιά μεριά τα λύματα. Δηλαδή από την απόσταση που διασύζει το, λογικό, το, ποτάμι, πάνω, ναι. το ποτάμι μέσα από το εργοστάσιο, mm-hmm. κατά μήκος του εργοστασίου, δεν έχει βρεθεί μαύρο ζουμί. Απλά φαίνεται το μαύρο ζουμί από τα σύνορα του εργοστασίου που είναι με το Δήμο. Έτσι. Και επίσης οι αναλύσεις τα δείχνουν όλα αυτά. Mm-hmm. Έτσι. Απλά το πρόβλημα σηκώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή την περίοδο λόγω των βροχοπτώσεων, mm-hmm. επειδή καταλήγουν στη θάλασσα. Το καλοκαίρι, επειδή η απορροή είναι πιο μικρή λόγω των μη βροχοπτώσεων, τα λύματα από το Χαρβά δεν φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Και αυτό κανείς δεν λέει το παραμικρό. Έτσι. Αν θα έρθει κάποιος όμως να ελέγξει, όπως έχουν έρθει υπηρεσίες που mm-hmm. τις περιφέρειες έχουν ελέγξει καλοκαίρι, βλέπουν ότι η ροή είναι η ίδια. Συνεχίζει και τρέχει μέσα από το Χαβά, mm-hmm. Μαύρα ζουνιά προς τον ποταμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, τι περιμένετε τώρα από τις υπηρεσίες, κύριε Λμπαντάκη, τι περιμένετε να γίνει, ας πούμε? Κοιτάξτε να δείτε, οι υπηρεσίες έχουν βγάλει νομοθετήσεις, έχουν βγάλει αποφάσεις, έχουν βρει ποιος θέλει. Περιμένουμε για άλλη μια φορά. Έχουν βρει ποιος θέλει. Έχουν βρει ποιος θέλει, ναι. Από τις προηγούμενες χρονιές, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Περιμένουμε απλά για άλλη μια χρονιά να αποδείξουμε ότι εμείς δεν είμαστε λεπτά. Να αποδείξουμε ότι εμείς δεν φταίμε και να τυπηθεί κάτι πρόστιμο στο Δήμο και συνεχίζει τη ζωή και του χρόνου πάλι το Γενάρη, Φλεβάρι. Πάει και στους ίδιους. Θα ξανακάνουμε τις ίδιες εκπομπές. Αν δεν σταματήσει αυτή η ανεξήγητη παράνομη ταφή της δηματολάσπης και δεν σταματήσουν να πετάνε ό,τι βρούνε από το Δήμο στο Χαβά, έχουν βρει έτσι σαν μάντρα απορροής όλων των μπαζών και όλων των αδρανών υλικών που πάνε εκεί πέρα. Δηλαδή, αν κάποιος κάτι την είσοδο του Χαβά, θα δει ας πούμε αυτοκίνητα με μπάζα να βγαίνουν, με σκουπίδια, με σταπημένα λαχανικά, να πετύχουν εκεί πάνω, θα καταλάβουμε τι φταίει τελικά. Όλα αυτά μαζεύονται, σαπίζουν, μαυρίζουν με το νερό της βροχής, τα παρασέρνει ή με την απορροή φεύγουν το καλοκαίρι και πάνε στον δρόμο. Αυτό είναι εύκολο κάποιος να πάει να το δει. Πρέπει να γίνει, για τη γνώμη μου, μια μελέτη από το Δήμο Ιεράπετρας, όπου θα πρέπει να βρει ένα τρόπο να σταματήσει αυτή την απορροή με κάποιο τρόπο, θα το δείξει αυτό η μελέτη, οι μηχανικοί υπηρεσίες, οι Δήμοι και τα Συνδικά, στη συνεργασία με την περιφέρεια, ακόμα και στη συνεργασία με εμάς, να βρούμε μια λύση που μπορούν αυτά τα ζουμιά να πηγαίνουν ό,τι γίνεται από την απορροή από τα παλιά θαμμένα σκουπίδια και να σταματήσει να πετιέται η λιματολάσπη στο Χαβά. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω εγώ. Μάλιστα. Είστε ανοιχτοί λοιπόν σε συνεργασία και βοήθεια. Βασικά, για να σταματήσει, όπως αντιλαμβάνομαι λέτε, τους χειμερινούς μήνες αυτό το μαύρο ζουμί που τελικά μαυρίζει ενδεχομένως και μάλλον με το χρώμα στοχοποιείστε και θεωρεί ο κόσμος ότι φταίτε εσείς, τέλος πάντων, ενώ το εργοστάσιο όπως μας περιγράψετε δεν βγάζει μαύρα ζουμιά ως τέλος πάντων απόβλητα ή υπολείμματα, πώς να τα πω. Άρα είναι στο χέρι του Δήμου να δει τι γίνεται εκεί με τη παλιά χωματερή, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και φεύγουν τα ζουμιά από εκεί μαζί με τα όλα όσα, να σταματήσουν να πηγαίνουν και τα βιτιοφόρα να διάζουν και η λιματολάσπη επίσης να σταματήσει να διάζει εκεί. Αυτή η ερώτηση, λογική ερώτηση. Όταν ένα φορτηγό το οποίο έχει μέσα 20-30 τόνους λιματολάσπη, η λιματολάσπη δεν είναι στέρεη, έχει μία μορφή εργασία. Αυτή είναι σε κοινή θέα, δεν είναι σκεπασμένη κάπως. Όταν βρέχει αυτό το πράγμα, όταν βραχεί αυτό το πράγμα, αρχίζει και λιώνει και παίρνει χρώμα το νερό. Αυτό το πράγμα κάπου κάτω δεν θα πάει. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν τη μέρα πάμε 5 φορτηγά, 100 τόνοι λιματολάσπη. Αυτή η λιματολάσπη κάπου πάει, κάπου αποθηκεύεται. Mm-hmm. Όταν αυτή η λιματολάσπη βρέξει, βραχεί,
Να, και αρχίζει και το χρώμα χρωματίζεται. Αυτό το πράγμα κάπου δεν πρέπει να πάει. Να. Το νερό. Πού θα πάει, πάνω θα πάει. Σε ποταμό θα πάει. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Και εγώ το λέω γιατί. Ναι, και θα πει τώρα κάποιος, γιατί ας πούμε δεν μπορεί το καλοκαίρι να φτάσει, λέτε, μέχρι τον ποταμό τον Αλμυρό, ας πούμε, και να μπει μέσα στη θάλασσα και πάει. Φτάνει. Απλά ο υδροφόρος οριζοντάς, απορροφά το είναι υγρασία. Και δεν πάει μέχρι τον ποταμό. Εγώ βλέπω καλοκαίρι, ας πούμε, τον Ιούνιο, Ιούλιο, μήνα. Βλέπω εκεί στα σύνορα του προστασίου μου το χαβά, βλέπω ότι έχει ροή με μαύρα ζουνιά. Τα οποία αυτά προχωράνε και κάνουν κάποια αναχώματα και κάνουν κάποιες μικρές ζυνούλες με μαύρο ζουμί μέσα στον ποταμό. Δηλαδή αν πάτε τον Ιούλιο μήνα, προσπαθήσετε τον ποταμό, θα δείτε ότι υπάρχουν μαύρα ζουμιά ακόμα. Προχωράνε. Απλά δεν φτάνουν μέχρι θάλασσα. Και με την πρώτη βροχή ξανά γίνεται αυτό. Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω αν καλύψαμε πράγματα για το τι φταίει. Συνήθως, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Λεμποντάκη. Δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πλέον πρέπει να σταματήσουν οι κάτοικοι της περιοχής να δαιμονοποιούν το πυρεολογείο. Είναι ένας χώρος ο οποίος βοηθάει την τοπική οικονομία, βοηθάει τα ηλεκτροδία. Βοηθάει το περιβάλλον να μην υπάρχουν ανεξέλεκτες σταθές από ελαιοπυρήνα που περιέχει κατσίγαρο, γιατί είναι, όπως σας είπα, πολύ ψηλή στη γρασία και δεν έχει κάποια αξία αν έχει υψηλή μεταφορά. Δηλαδή τα ελαιοπυρήνα της περιοχής να αφιερώσουν τη μεταφορά του ελαιοπυρήνα προς άλλα τεχνολογία και αυτό το πράγμα θα αυξήσει το κόστος επεξεργασίας, το οποίο θα χειλιστεί στον παραγωγό. Το Οστάσιο είναι έκο, θα πιστοποιηθεί σύντομα σαν έκο προς το περιβάλλον φιλικό. Έχουμε καταθέσει μία μελέτη στο Υπουργείο για να επιδοτηθούμε, για να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια καινούργια φίλτρα, ώστε να μην βγάζει καθόλου καπνό. Μέχρι όμως δεν γίνει αυτό το πράγμα, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να αφήνουμε το Οστάσιο όταν δημιουργούμε πρόβλημα στην περιοχή. Είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε συνεργάσιμοι με το Δήμο Ιεράπετρας, ώστε να βρούμε μια λύση στο πού θα πάνε αυτά τα μαύρα ζουμιά τα οποία παράγει ανεχθέτως χαβά του Δήμου. Και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε φορέα στην περιοχή, να έρθουν να δουν από μόνοι τους το πρόβλημα, να ανοίξουμε τις πόρτες του προστασίου, να δουν το πρόβλημα, πού δημιουργείται, πώς δημιουργείται, και να βρούμε μια λύση. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε πρόβλημα. Αν το πρόβλημα ήταν από εμάς, εδώ θα είχατε κλείσει. Θα είχαμε κλείσει ήδη, να κλείσει και οι υπηρεσίες. Απλά ο Δήμος δεν μπορεί να κλείσει. Ναι, η περιφέρεια που έρχονται συνεχώς. Μα τώρα πάλι γίνονται ανακρίσεις από το λιμεναρχείο, δηλαδή ξανά μανάκι, ξανά έρχονται και αυτό. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Το καλοκαίρι όμως δεν γίνεται. Αυτό το παράπονο στις υπηρεσίες, ότι το καλοκαίρι, και από τις τοπικά μέσα μας συνέντευξης, το καλοκαίρι που το πρόβλημα είναι το ίδιο ακριβώς, που έχουμε τουρισμό, που η θάλασσα έχει τουρίστες, δεν βλέπω κάποιον να ασχολείται με το θέμα. Γιατί το πρόβλημα είναι και το καλοκαίρι. Μα δεν φτάνει, λέμε τώρα εκεί κάτω στην παραλία, όπως τώρα, ας πούμε. Έτσι, δεν φτάνουν τέτοιες εικόνες, γι' αυτό ίσως. Λοιπόν, κύριε Λεμποντάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε. Να είστε καλά.